Ακόμη και η Γερμανία, η χώρα με 40.000 κλίνες εντατικής, λυγίζει στο νέο κύμα του κορονοϊού. Το κρατήδιο της Βαυαρίας ξεκίνησε να στέλνει ασθενείς σε άλλες χώρες για να αντέξει στην πίεση. Αρχίζουν να γεμίζουν ασφυκτικά και περισσότερο στη Νότια Γερμανία. Μεταφέρονται μερικοί ασθενείς σε Αυστρία, Ιταλία, αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν καθόλου κρεβάτια. Υπάρχουν μερικά, αλλά σχεδόν έχει βγει η κατάσταση συναγερμού, ότι δηλαδή μπορεί να γεμίσουν τελείως. Περισσότεροι από 1.700 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται σε κρεβάτια εντατικής και τα νοσοκομεία έχουν φτάσει ένα βήμα πριν κάνουν διαλογή ασθενών. Έχουμε φτάσει στο σημείο, για παράδειγμα, εμείς ως νευρολόγοι, εντατικολόγοι που χρειάζεται να περιθάλπτουμε κεφαλικά επεισόδια, να έχουμε πρόβλημα να τα περιθάλψουμε και να σκεφτόμαστε αν θα αφήσουμε ασθενείς που έρχονται από πιο μακριά μικρά νοσοκομεία να έρθουν ή όχι. Και στη Γερμανία η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών στις εντατικές είναι ανεμβολιαστή και η αυστηροποίηση των μέτρων είναι πρώτων πυλών. Πάνω από 90% είναι οι ανεμβολίαστοι στις εντατικές. Τους ανεμβολίαστους θα τους αποκλείσουν από πάρα πολλές δυνατότητες. Συζητιέται πολύ αυτό. Ακόμα και στα τραμ, στα λεωφορεία. Συζητάτε υποχρεωτικός εμβολιασμός, τουλάχιστον σε επαγγελματικές ομάδες. Συζητάτε lockdown για τους ανεμβολίαστους. Ό,τι μέτρα να λάβουν τώρα, θα δούμε τα αποτελέσματά τους σε 3-4 εβδομάδες. Κατ' οπίν τούτου, εμείς της εντατικής έχουμε μεγάλο άγχος για το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Βλέπουμε την πίεση να αυξάνει και να αυξάνει. Τι συνέβη όμως και η χώρα με τις περισσότερες μεθ στην Ευρώπη έφτασε σε τέτοιο σημείο? Αφέθηκαν όλα πολύ χαλαρά, καταργήθηκαν όλα τα μέτρα αυστηρότητας, η μάσκα στους δρόμους. Νομίζω ότι συνέβη το ίδιο που συνέβη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Το τέταρτο κύμα λίγο υποτιμήθηκε και ο κόσμος, ο οποίος δεν κατάφερε να πιστεί να εμβολιαστεί, είναι το βασικό πρόβλημα. Με αυτή την κατάσταση, η Γερμανία αναβάλλει τη μία μετά την άλλη τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα, πριν να είναι πολύ αργά.